Απεβίωσε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, πνευματικός ηγέτης των Ελληνοορθοδόξων Χριστιανών στο Δυτικό Εμισφαίριο από το 1959 και πρίτανης όλων των θρησκευτικών ηγετών στις ΗΠΑ. Γνωστός παντού στις ΗΠΑ ως ο σταυροφόρος του σύγχρονου οικουμενικού κινήματος για τη χριστιανική ενότητα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος υπήρξε επί 9 χρόνια πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών και πρωτοστάτησε στην έναρξη διαλόγου μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών, Αγγλικανών, Λουθερανών, Βαπτιστών και Μαύρων Εκκλησιαστικών ηγετών. Άρχισε επίσης το διάλογο της Ορθοδοξίας με τον Ιουδαϊσμό και ήταν ο πρώτος Ελληνοορθόδοξος επίσκοπος, ο οποίος επισκέφθηκε Ρωμαιοκαθολικό Ποντίφικα μετά από διάστημα 4 αιώνων, όταν το 1959 έγινε δεκτός από τον Πάπα Ιωάννη 23 στο Βατικανό. Σε μια επιτυχή προσπάθεια για την προώθηση στενότερων δεσμών μεταξύ των διαφόρων Ορθοδόξων δογμάτων στις ΗΠΑ και για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ αυτών και των άλλων χριστιανικών δογμάτων, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος ίδρυσε το 1960 τη μόνιμη Επιτροπή Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Αμερικανών, ΣΚΟΜΠΑ. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελευθερία και αξιοπρέπεια του ατόμου. Υποστήριξε δυναμικά το νομοσχέδιο των κοινωνικών δικαιωμάτων του 1964 και βάδισε μαζί με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στη Σέλμα της Αλαμπάμας στην ιστορική πορεία μέχρι το Μοντγκόμερι, πιστεύοντας ειλικρινά στο όραμα της ισότητας όλων των Αμερικανών. Στη διεθνή πολιτική σκηνή πρωτοστάτησε στον αγώνα εναντίον της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του θρησκεύματος. Το 1974, αμέσως μετά την εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, άρχισε μαζική οικονομική εκστρατεία με σκοπό να βοηθήσει τους ελληνοκύπριους πρόσφυγες. Αμερικανός πολίτης από το 1950, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος απετέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για τους Αμερικανούς Ελληνοορθόδοξους Χριστιανούς. Η αφοσίωσή τους στους δοτικούς δημοκρατικούς θεσμούς της υιοθετημένης του πατρίδας ήταν βαθιά, ενώ ποτέ δεν παρέβλεψε τις διαχρονικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού ή εγκατέλειψε τις πνευματικές και εκκλησιαστικές του ρίζες, δηλαδή την Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την ανώτατη τιμητική διάκριση των ΗΠΑ που του απένιμε το 1980 ο πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ. Το 1986 του απονεμήθηκε το Μετάλλιο Τιμής του Έλλις Άιλαντ, του πρώτου σταθμού εισόδου των μεταναστών στις ΗΠΑ. Γενόμενος αποδέκτης άνω των 40 τιμητικών διπλωμάτων, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος έτυχε έφημης μνήας το 1979 σε ανακοινοθέν του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η εφημερίδα Congressional Record του απέδωσε επίσης φόρον τιμής.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος γεννήθηκε στην Ίσο Ύμβρος στις 29 Ιουλίου 1911. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1940 στο Λόουελ της Μασαχουσέτης και έκτοτε υπηρέτησε διάφορες εκκλησιαστικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθρονίστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη την 1η Απριλίου 1959, επομιζόμενος την ευθύνη των 550 κοινοτήτων του Δυτικού Ημισφαιρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος ήταν απόφυτος της Πατριαρχικής Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ενώ υπηρετούσε ως ιερατικός προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού της Βοστόνης από το 1942 έως το 1954, έλαβε το πτυχίο Μαΐστορος της Θεολογίας το 1945 από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Καθ' όλην την διακονία του, ο Σεβασμιότατος παρέμεινε αφοσιωμένος και δραστήριος ποιμενάρχης της Ελληνοορθόδοξης Ομογένειας. Ενσωμάτωσε μέχρι τέλους τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα, αιωνία του η μνήμη».